Το μεγαλύτερο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ρωσίας, η Ταρτά, κάνει μνήα για το σχέδιο παράκαμψη των ασθενών στο βασικό ζήτημα μεταφορά των σιτηρών μετά τη διακοπή της συμφωνίας από τη Μόσχα λόγω της επιθέσεως στη γέφυρα της Κρυμαίας. Οι Ρώσοι, που έχουν φυσικά τα δικά του σχέδια στη Μαύρη Θάλασσα, φοβούνται ότι από το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη θα δημιουργηθεί ένα επισητιστικό διάδρομο προ Βουλγαρία και Ρουμανία για την εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών στην Ευρώπη, ενώ τα ρωσικά σιτηρά θα βγουν εκτό παιχνιδιού. Αν γίνει αυτό που είναι πλέον πολύ πιθανό, ο γεωπολιτικό ρόλο τη Ελλάδο θα απολαπλασιαστεί και θα μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο επικεφαλής του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας νέων χερσαίων διαδρόμων προς το λιμάνι σε σχέση με την απόσυρση της δροσίας από τη Συμφωνία Σιτήρων, προκαλώντας αναταράξει στα σχέδια της δροσίας. Ο ίδιο προσφέρθηκε να μεταφέρει ουκρανικά σιτηρά μέσω τη ξηρά στην Ελλάδα, στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη και από εκεί να τα στείλει στο εξωτερικό. Ο κ. Χατζημιχαήλ, τον Ιούλιο του 2022, μετά την υπογραφή των Συμφωνιών για τα Σιτηρά, δήλωσε ότι η διαφοροποίηση των διαδρόμων τροφίμων ήταν απαραίτητη για την αποφυγή παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον ή ω εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση καταγγελία των Συμφωνιών για τα Σιτηρά που υπογράφηκαν στην Τουρκία. Η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στη μεταφορά σιδηρών από την Ουκρανία μέσω των λιμένων Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν χώροι αποθήκευση 20.000 τόνων στο λιμένα Θεσσαλονίκη με προοπτική πολλαπλασιασμού του σε 38.000 σε αποθήκες του σιδηροδρομικού δικτύου μεταφορά. Ενώ υπάρχουν δυνατότητε αποθήκευση και μεταφόρτωση έω 200.000 τόνων σιτηρών το μήνα από τον λιμένα Αλεξανδρούπολη. Ήδη η Τρένοσε ετοιμάζει σχέδιο ευρωπαϊκών μεταφορών από το 2023 για την αποφόρτωση των διόδων για την αποκλιμάκωση της επισητιστικής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού διαδρόμου από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και από εκεί στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχει καταστήσει την ελληνική λιμενική υποδομή κομβική για σημαντικότατες δραστηριότητες των ΗΠΑ άρματα μάχη, στόμα, οπλισμό, εφόδια και προσωπικό κινούνται κανονικά από τον διάδρομο θαλάσσιων χερσαίων μεταφορών στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.